Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει άλλο ένα ταξίδι στον χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Θα είμαστε κοντά σε μια ώρα περίπου με θέματα φιλοσοφικού και θεολογικού προβληματισμού. Και σήμερα λοιπόν θα είμαστε κοντά σας. Αύριο το πρωί μπορείτε να δείτε την εκπομπή σε επανάληψη. Θα μιλήσουμε και σήμερα, σαν επέκταση της προηγούμενης εκπομπής, τι είναι καλό, τι είναι κακό, πολλά τα τηλεφωνήματά σας. Μεγάλο ενδιαφέρον σας για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη, για τα καλά σας λόγια. Δούμε λοιπόν ο καλός και ο κακός άνθρωπος. Ακούμε αυτούς τους όρους, όλοι έχουμε γαλουχηθεί, μεγαλώσει με τους όρους αυτούς, αλλά τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι αυτός είναι καλός ή είναι κακός άνθρωπος. Ενθυμούμε αυτή τη στιγμή στην Παλαιά Διαθήκη τον Ιώβ που υπέστη δοκιμασίες, όμως δεν εγώγησε, συνέχισε με καρτερία να δοξάζει το όνομα του Θεού, διότι πολλές φορές λέμε και υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα γιατί συμβαίνουν συμφορές σε καλούς ανθρώπους. Τι είναι αυτό το οποίο είναι το βασικό αίτιο, η βασική αιτία θα λέγαμε για να συμβούν συμφορές σε καλούς ανθρώπους και σε κακούς ανθρώπους να τους πηγαίνουν όλα θετικά. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι όταν λέμε αγαθός άνθρωπος σήμερα έχει μια διαφορετική σημασία. Όταν λέμε καλός άνθρωπος έχει μια διαφορετική σημασία. Και είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο αγαθός άνθρωπος είναι αυτός που παλαιότερα σήμαινε ο ανδρείος, ο γενναίος, ο ενάρετος που είχε μια εξωτερική και εσωτερική ομορφιά. Σήμερα όμως έχει πάρει μια διαφορετική έννοια που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος αγνός και όχι υψηλού νοητικού επίπεδου. Και επιγραμματικά βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους, τι είναι η ψυχή, τι σημαίνει με τον θάνατο, ποιο είναι το σώμα που λένε οι φιλόσοφοι, οι πατέρες της Εκκλησίας που θα πάρουμε, όπως λέει η πατρική θεολογία, μετά το θάνατο, όλα αυτά στο έργο μου, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την κατάθλιψη, τη στεναχώρια, όλα αυτά τα γεγονότα, ό,τι μας συμβαίνει στην εποχή μας. Προχωράμε, η έννοια του χρόνου, ο χρόνος μέσα από το φιλοσοφικό στοχασμό, η ευθύγραμμη πορεία του χρόνου, ο χριστιανισμός και μέσα το σύμβολο της πίστεως ενδιαφέρεται κατά πολύ για την αιωνιότητα, για την αξία των αιωνίων πεπραγμένων. Όλα αυτά στο βιβλίο μου «Η έννοια του χρόνου». Προχωρώντας, βλέπουμε επίσης το βιβλίο μου για τον νεοπλατωνισμό, φύση και σιωπή στον Πλοτίνο, σιωπή στον νεοπλατωνισμό, στον αρχικό του κινήματος του νεοπλατωνισμού, που διέρεσε το σύμπαντα κόσμο στο ένα, στο νου και στην ψυχή. Στο επόμενο βιβλίο μιλάω για την αρχαία φιλοσοφία, ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Μιλάω για τη σχέση της αρχαίας φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας και στο επόμενο βιβλίο θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Ιστορία του έθνους μας, του τόπου μας, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Όλα αυτά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα θέματα, ερωτήματα και την δική σας κριτική σκέψη στο τηλέφωνο που βλέπετε. Κύριε Ατσακλή, ξεκινάμε μία ακόμα περιπλάνηση στον χώρο της φιλοσοφίας και θεολογίας με ένα διαχρονικό ερώτημα. Το συνεχίσαμε την προηγούμενη εκπομπή, το συνεχίζουμε σήμερα. Τι είναι καλός, κακός άνθρωπος. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Ή θυμόμαστε αυτό που είπε και ο μεγάλος Σοκράτης, βλέπουμε Αριστοτέλη, Σοκράτη, βλέπουμε τώρα τον Σοκράτη πίσω μας, ότι είπε ουδείς εκών κακός. Κανένας δεν γεννήθηκε κακός. Άρα η γνώση είναι το βασικό πράγμα στην εποχή μας. Γι' αυτό και εμείς εδώ προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε γνώση, πληροφορία για να δούμε τι είναι η αρετή, τι είναι κακία, τι είναι καλοσύνη. Μάλιστα, κύριε Φουδουλάκη, και από αρχής το είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει διάκριση. Διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται στην αρχή καλά και βγαίνουν μετά άχρηστα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία στην αρχή δεν φαίνονται καλά και όντως είναι καλά. Αλλά υπάρχει και αυτή η διάκριση που είπατε και πολύ σωστά το είπατε αυτό, ότι άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Εδώ υπάρχει μια διευκρίνηση. Ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για να κάνει καλούς ανθρώπους. Ο Χριστός ήρθε για να κάνει συντρόφους, οπαδούς και χριστιανούς. Οπότε παρατηρείται ένα οξύμορο σχήμα. Είναι δυνατόν να είναι καλός ένας άνθρωπος ο οποίος αρνείται τον Χριστό? Αυτή η άρνηση δηλαδή του Χριστού είναι δυνατόν να είναι καλό? Διότι ο Χριστός είναι το καλύτερο από τα καλά.
Αν λοιπόν δεν έχεις το καλύτερο από τα καλά, θα έχεις τα δευτερεύοντα καλά, τα οποία είναι σαν μηδενικά δικό στη μονάδα. Όλα να τα έχει ένας άνθρωπος, να είναι νέος, πλούσιος, όμορφος, τι άλλο, όποτε θέλετε. Αν του λείπει η Χριστοήθεια, αν του λείπει ο Θεός δηλαδή, αν του λείπει ο Χριστός μπροστά που είναι η μονάδα, μένουν τα μηδενικά. Ενώ αν μπει μια μονάδα μέσα, αξιοποιούνται όλα τα μηδενικά. Μα 40 μηδενικά να έχεις, άμα δεν έχεις τη μονάδα μπροστά, δεν γίνεται αριθμός. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός είναι ο άξονας της ζωής μας και σε αυτόν πρέπει να περιστρέφεται το καλό. Θα μου πεις τώρα, εμείς οι χριστιανοί όλοι είμαστε καλοί? Όχι. Το παλεύουμε. Δεν είμαστε όλοι καλοί. Ή, για να το πω αλλιώς, όλοι οι άνθρωποι είμαστε κακοί. Κατά μία έννοια είμαστε αμαρτωλοί, άρα είμαστε κακοί. Διαφέρει ο βαθμός της κακίας μας. Και εκεί πέρα θα επικεντρωθεί και το θέμα, διότι ο Θεός δεν θα ζητήσει την τελειότητα από τον άνθρωπο, γιατί κανείς άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Θα ζητήσει όμως τον αγώνα και την προσπάθεια προς την τελειότητα. Θα πεις, ναι Κύριε, δεν είμαι ικανός να αντικρίσω τη θεότητά σου, διότι είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, αλλά λιγάκι κι εγώ στη ζωή μου προσπάθησα. Προσπάθησα να ανεβάσω λίγο το επίπεδό μου, να μην είμαι τελείως... Ναι. Έκανα μια προσπάθεια προς το καλύτερο. Αυτή την προσπάθεια προς το καλύτερο θα εκτιμήσει ο Θεός, όπως και μια προσπάθεια προς το καλύτερο είναι η μετάνοια του ανθρώπου, να αναγνωρίσει δηλαδή ότι δεν είναι εντάξει σαν χριστιανός, ναι, και να ζητήσει από εκεί και πέρα να διορθωθεί με την εξομολόγηση, που την έχετε εσείς πάρα πολύ έτσι σε εκτίμηση την εξομολόγηση, διότι η μετάνοια είναι το κορυφαίο στοιχείο της χριστιανοσύνης, έτσι. Ο χριστιανός πρέπει να έχει σαν γνώμονα τη συνεχή πρόοδο. Θα πει μετάνοια, θα πει συνεχή πρόοδο. Δεν μένω σε ένα σημείο. Μετανοώ, μετά βάλω με. Προς το καλύτερο βέβαια. Γιατί αν είναι προς το χειρότερο, δεν το συζητάμε. Προς το καλύτερο λοιπόν σημαίνει μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω μυαλό. Μεταβάλλω νου. Είναι από τη λέξη μετά και νους. Ναι. Μετάνοια. Σαφώς έχουμε μιλήσει στην εξομολόγηση εδώ, κυρία Τσακλή, την αξία, τη σημασία της εξομολόγησης, της συμβουλευτικής πολλές φορές που υπάρχει κατά διάρκεια του μυστηρίου, της κάθαρσης. Έχουμε δει τις βαθμίδες της καθάρσεως μέσα από τη φιλοσοφία, στον τραγωδία, μέσα από την ψυχανάλυση, ψυχολογία και μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από το μυστήριο. Άρα κάθε επιστήμη, κάθε τομέας έχει κάποιο τρόπο καθάρσεως, καθαρότητα της ψυχής. Έτσι λοιπόν η μεγάλη σημασία της εξομολογήσεως έχει τονιστεί μέσα στην Καινή Διαθήκη, η αξία της, η ηρεμία πολλές φορές επιφέρει μετά το τέλος του μυστηρίου. Όλα αυτά γιατί όπως είπαμε και είπατε και θα το ξαναλέμε ότι δεν είναι καλός άνθρωπος, κακός άνθρωπος κατ' επέκταση είναι αυτός ο οποίος έχει σκοτώσει κάποιον, όπως θεωρούν πολλοί ότι σκότωσα, άρα λοιπόν αυτά όλα τα περιγράφω και στα βιβλία τα οποία βλέπετε και περνάνε αυτή τη στιγμή και στην ουσία και θανασία της ψυχής, άρα δεν είναι μόνο το να σκοτώσει κανείς, το να κλέψει, δηλαδή παραβατικές πράξεις για να τον θεωρήσουμε, αφού δεν έχω κάνει αυτά είμαι καλός, όταν τα κάνω αυτά είμαι κακός. Α, ναι, που λένε, δεν έχω σκοτώσει, ναι. Δηλαδή, άρα είναι βαθύτερο το νόημα του μυστήριου, δεν είναι επιφανειακό. Δεν είναι μόνο αυτές οι αμαρτίες, οι αστοχίες. Η αμαρτία έχει να κάνει με αστοχία. Φεύγω από το ίσιο δρόμο ουσιαστικά, αυτή είναι η σημασία της αμαρτίας. Και θέλω να απαντήσουμε στο ερώτημα, κυρία Τσακλή, το ερώτημα που έχει απασχολήσει την φιλοσοφία και τη θεολογία, αν ο Πανάγαθος, ο παντογνώστης Θεός, δημιούργησε το κακό. Γιατί και η φιλοσοφία το αναλύει, το εξετάζει και ο γερμανός φιλόσοφος ο Λέιμνιτς που το εξετάζει και η θεοδικία. Το ζήτημα δηλαδή γενικότερα κατά πόσον αυτό που υπάρχει το κακό είναι αποτέλεσμα του Πανάγαθου Θεού. Να το αναλύσετε λιγάκι. Μια κατηγορία κατά του Θεού είναι ότι δεν επεμβαίνει για να σταματήσει το κακό. Και θα αρχίσουμε από εκεί. Θα σας πω και για τον Λέιμνιτς και για τις θεωρίες αυτές. Ναι. Ο Θεός δεν είναι άκρος αγαθός. Δηλαδή, ουδέποτε ο Θεός κάνει το κακό. Ουδέποτε, σε καμία περίπτωση. Βέβαια. Ακόμα και το να θανατώσει, ας πούμε, όπως στην Παλαιά Διαθήκη που θανάτωσε μερικούς Ισραηλίτες που έκαναν παραβατική συμπεριφορά, ήταν για να σώσει την ψυχή τους. Και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέει, πάλι γι' αυτό έγινε. Δηλαδή, για να σταματήσει η αμαρτία τους, να μην φάνε μεγαλύτερη κόλαση.
Άρα λοιπόν δεν έχουμε την νοοτροπία εμείς του Θεού για να κρίνουμε τα πράγματα, γι' αυτό κρίνουμε επιπόλαια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι γιατί επιτρέπει τους πολέμους, λέει ο Θεός. Που και η πόλεμη είναι μια αδικία, γιατί σκοτώνονται παιδιά, σκοτώνονται κόσμος, σκοτώνονται λαός, έτσι. Ας θυμηθούμε όμως ποιος κάνει τους πολέμους. Ο Θεός τους κάνει τους πολέμους. Δεν τους κάνει ο Θεός τους πολέμους. Τους πολέμους σίγουρα τους κάνει ο άνθρωπος, η κακία του ανθρώπου. Η αθριζόμενη κακία, έτσι, από όλους τους ανθρώπους μαζί, δημιουργείται, φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Και τότε η μόνη λύση, νομίζουν βέβαια ότι είναι λύση ο πόλεμος, δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χειρότερο από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Θεωρούν σαν λύση τον πόλεμο για να λύσουν τις διαφορές τους οι άνθρωποι. Αν δεν φταίει ο Θεός για το ότι πολεμάνε οι άνθρωποι, τώρα γιατί δεν σταματά τους πολέμους. Δεν είναι σίγουρο ότι δεν σταματά τους πολέμους, κύριε Φουντουλάκη. Βλέπουμε στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Εντολού που λέει ότι εκεί πέρα που γινόταν μια φωνικότατη μάχη, εμφανίστηκε ένας άγγελος και είπε: «Στόμεν καλός». Και σταμάτησε η μάχη, λέει, από τον ουρανό. Είδαν όλοι επάνω σημάδι στον ουρανό και αφήσαν τα όπλα. Άρα ο Θεός λοιπόν επεμβαίνει και πυροσβεστικά για τις κακίες των ανθρώπων, αλλά όχι πάντοτε, όποτε αυτός κρίνει ότι είναι αναγκαίο. Είναι λοιπόν αμαρτία να λέμε ότι ο Θεός είναι άδικος. Κάποτε τέθη το ερώτημα, λέει, μου το είπε ένας και μου λέει: «Για βάστα», λέει, «οι Ιταλοί κρατούσαν την εικόνα της Παναγίας από εδώ και οι Έλληνες κρατούσαν την Παναγία της εικόνας από εκεί και οι δύο κάνανε προσευχή να νικήσουν. Με ποιους να πάει η Παναγία?» Και του λέω: «Η Παναγία νομίζω ότι είναι μειωμένης αντιλήψεως. Δεν ξέρει ποιος διεξάγει δικαίως τον πόλεμο και ποιος αδίκως. Έτσι αδίκως. Εκείνοι που ένα δίκο διεξάγουν τον πόλεμο, αυτοί πρέπει να στιγματιστούν και αυτούς δεν τους βοηθάει η Παναγία, διότι η Παναγία δεν πηγαίνει ποτέ με τον άδικο. Πηγαίνει πάντα με το δίκαιο. Γι' αυτό εμείς νικήσαμε τους Ιταλούς, αν και ήταν 6 εκατομμύρια στρατός και εμείς είμαστε 100.000. Γιατί? Διότι βοήθησε ο ουρανός, επειδή ήταν πασιφανής η αδικία αυτή που έγινε, στα καλά καθούμενα να θέλουν οι Ιταλοί να έρθουν να πάρουν την Ελλάδα. Να λοιπόν που επεμβαίνει ο Θεός, αλλά με τρόπο θα έλεγε κανείς χειρουργικό, δίχως να παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει το κακό. Εμποδίζει τον άνθρωπο να κάνει το κακό ή του στέλνει κάποιον άλλο άνθρωπο να τον απασχολήσει ώστε να μην κάνει το κακό. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα γιατί πρέπει να έχουμε αντίληψη πνευματική. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πνευματική αντίληψη τι κάνει? Βλέπει την επέμβαση του Θεού και πάντα η επέμβαση του Θεού είναι προς το καλό του ανθρώπου. Άρα λοιπόν αμαρτάνουν σφόδρα, πολλοί αμαρτάνουν, εκείνοι που λένε ότι ο Θεός είναι άδικος επειδή πεινάει ο κόσμος ή επειδή πολεμάει ο κόσμος. Την πείνα και τον πόλεμο τη δημιουργούν οι άνθρωποι. Οι κακοί άνθρωποι αυτού του πλανήτη, οι οποίοι θέλουν από την πλεονεξία τους να πάρουν όλο τον πλούτο της γης και δεν αφήνουν ένα κομμάτι ψωμί στο φτωχό άνθρωπο του τάδε κράτους ή της τάδε περιοχής. Αυτό είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, κύριε Ατζαγλή. Τονίζουμε ότι ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι το υπέρτατο καλό, είναι η αλήθεια. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ουσία του Θεού με βάση τη λογική, το πεπερασμένο της ανθρώπινης λογικής, γνωρίζουμε τις ενέργειές του, τα οποία δηλαδή βλέπουμε. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει κακία με τον ίδιο τον Θεό, με το γεγονός ότι είναι πανάγαθος, είναι ένα από τα ιδιώματα του ίδιου του Θεού. Έχει να κάνει με την απουσία, με την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Εξάλλου και στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο σφόρος έφερε το κακό και την παρακοή που δεν υπήρχε πριν. Όλα τα πλάσματα του Θεού ήταν υπάκουα στο Θεό, αλλά ο σφόρος ήταν ο πρώτος αποστάτης. Άρα από εκεί αρχίζει το κακό. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά, το κακό δεν είναι θέση, το κακό είναι αντίδραση σε μια θέση. Εάν δεν υπήρχε το καλό, δεν θα μπορούσε το κακό να κάνει τίποτα, γιατί δεν έχει υπόσταση. Η υπόσταση έχει μόνο το καλό, αυτό που δημιούργησε ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και πάνω στον κόσμο ο διάβολος μηχανεύτηκε το κακό. Εάν δεν υπήρχε ο κόσμος, πώς θα υπήρχε ο διάβολος για να διαφθείρει αυτό το φανταστικό πράγμα που έκανε ο Θεός, τη ζωή, τη ζήση, την κοινωνία, το σύμπαν, την Αγία Τριάδα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία και η Αγία Τριάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι σχέση προσώπων για να μας δείξει ο Θεός ότι μόνος του κανείς δεν πάει πουθενά. Δεν πας στον παράδεισο μόνος σου. Όλοι μαζί θα πάμε. Ή όλοι μαζί θα πάμε ή όλοι μαζί θα χαθούμε. Να το ξέρετε αυτό. Ένας άνθρωπος ξεχωριστά δεν πάει στον παράδεισο. Είναι εγωισμός αυτό να πιστεύει κάποιος ότι εγώ θα κάνω για τον εαυτό μου και θα πάω στον παράδεισο. Δεν γίνεται. Άμα δεν διαπλακείς και με τον άλλον και έτσι, δεν κάνεις και για τον πολλές άλλον. Πολλές φορές το έχουμε πει για Τζακλή. Ναι, δεν πας μόνος στον παράδεισο, έτσι. Όχι, ο παράδεισος ανοίγεται με τον αδερφό. Όταν βλέπεις τον αδερφό σου, βλέπεις τον Θεό σου.
Γι' αυτό χρειάζεται η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και γι' αυτό ο Θεός είναι κοινωνία, πατήριος και Άγιο Πνεύμα, που έχουν ομόνοια, ίδιο νου δηλαδή, ίδιες αποφάσεις και ίδιες θελήσεις. Έτσι θα έπρεπε να είμαστε κι εμείς. Με ομόνοια, με ίδιες αποφάσεις και με ίδιες θελήσεις. Τώρα, από τη στιγμή που μπήκε το κακό στον κόσμο, έχει διασπαστεί αυτή η ενότηση του προσώπου. Κάθε άνθρωπος έχει πάει σε διαφορετικές μεριές και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτό το παγκόσμιο αλαλούμ. Και βλέπουμε τώρα πόσες διαφορές και πόσα χάσματα υπάρχουν μεταξύ της στην ανθρωπότητα, που είναι αδύνατο να γεφυρωθούν εύκολα. Έχουμε στρώσει άσχημα και θα κοιμηθούμε χειρότερα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει να έχει σαν άξονα της ζωής του το Θεό, να ακούει τις εντολές του Θεού, διότι οι εντολές του Θεού είναι εκείνες οι οποίες θα προχωρήσουν τον άνθρωπο στην τελείωση, στην ευτυχία και σε όλα αυτά τα οποία εμείς τώρα δεν καταλαβαίνουμε τις εντολές, τις βλέπουμε σαν εκ περισσού, τις βλέπουμε σαν κακούς συμβούλους. Μερικοί λένε, άντε, εγώ θέλω να ζήσω ελεύθερα όπως θέλω εγώ κλπ. Ζεις ελεύθερα, αλλά θα δεις σιγά σιγά ένα δίχτυ να περιπλέκεται γύρω σου. Γιατί? Γιατί ο Θεός που μας έχει κάνει, ξέρει τις προδιαγραφές. Κάνω ένα μηχάνημα, κύριε Φιντουλάκη, αγαπητέ μου Γιώργο. Όταν κάνω ένα μηχάνημα, το παίρνεις μαζί με ένα προσπέκτος. Το προσπέκτος τι λέει, πώς πρέπει να το λειτουργήσεις. Εάν δεν πάρεις κανονικά τις οδηγίες λειτουργίας του μηχανήματος και δεν το λειτουργήσεις κανονικά, το μηχάνημα αυτό θα σου βγει, θα χαλάσει. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Αν ο Θεός μας έχει δώσει τις λειτουργίες του μηχανισμού και του ανθρώπου, σαν ατομική μονάδα, σαν προσωπικότητα, αλλά έχει δώσει και τις οδηγίες αυτές που θα κάνουν την κοινωνία να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν για όσους άνοιξα τώρα τους τηλεοπτικούς συνδέκτες, μιλάμε σήμερα για το καλό και το κακό. Ο σοφός λαός μας λέει: κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Έτσι, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, πολλές φορές, σαν απογοητευμένοι ή όλοι μας έχουμε κάνει το καλό, έχουμε ευεργετήσει, αλλά λέγουμε αχαριστία σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει γύρω μας. Άρα, ο σοφός λαός μας θέλει να πει ότι το καλό, όταν κάνεις το καλό, θα σου γυρίσει, θα γυρίσει σε σένα ή κάνει το καλό, μην περιμένεις την ανταπόδοση. Ή λέμε το κακό θα γυρίσει μπούμερα. Όλες αυτές οι φράσεις που ακούμε σήμερα, μιλάμε το καλό και το κακό. Σήμερα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η μάχη, η αντιπαράθεση μεταξύ του καλού και του κακού. Είχαμε πει το παράδειγμα στην προηγούμενη εκπομπή μεταξύ ενός φοιτητή και ενός καθηγητή. Μια απλοϊκή ιστορία, θέλοντας να δείξει αυτή η ιστορία ότι το κακό δεν έχει υπόσταση, λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι η απουσία του αγαθού είναι το ίδιο το κακό. Το καλό τονίζεται ως αγαθό και μέσα στη φιλοσοφία και αυτό έχει να κάνει με τον ίδιο τον δημιουργό, με τον ίδιο τον Θεό. Όλα αυτά τα είδαμε και εμείς λέμε, αυτό που είπε και ο κ. Ζακλής, είπα και εγώ κατά διάρκεια αυτής της εκπομπής και αυτή τη στιγμή που ξεκινήσαμε και σήμερα, ότι μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να μας πείτε τη δική σας άποψη. Τι πιστεύετε εσείς, εμείς λέμε, είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τι θεωρούμε ότι είναι καλός, ποιος είναι ο κακός. Με βάση κάποια δεδομένα, εσείς τι θεωρείτε κατά τη δική σας άποψη καλός και κακός? Τι είπαμε επίσης, όπως είπε ο κ. Ζακλής. Εξάλλου και ο καλός. Ναι. Ο καλός μπορεί να γίνει κακός και ο κακός καλός. Βεβαίως. Μέσα στη ζωή έχουμε ανατροπές, έτσι δεν είναι? Μα δεν είδατε. Για θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, ναι, που ήταν διώκτης του χριστιανισμού και μα εξάλλου σε μια. Ενθυμούμε και το εξής που είπατε, τι μου θυμίζει. Θα σας πω και μια ιστορία ναι, μετά για κάποιον. Λέω μια κουβέντα, πείτε κι εσείς αμέσως τον λόγο. Θυμάμαι το εξής, ότι αυτός ένας πρωταγωνιστής που είχε κάνει σε μια ταινία του Χριστού, που είχε ναι, πρωταγωνιστήσει τον Χριστό, λέγανε λοιπόν ότι αυτός, όπως θυμούμαστε, από τις πρώτες ταινίες που είχαν βγει τότε στο σχηματογράφο για τον Χριστό, πρωταγωνίστησε αυτός, νομίζω, ο Αμερικανός πρέπει να ήταν. Ζεφιρέλη ταινία. Ναι, ναι, ναι. Και μετά λοιπόν, τον ίδιο άνθρωπο τον είδαν μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα να βρίσκεται στο υπόκοσμο και να βρίσκεται σε μια άθλια κατάσταση. Αυτός που έκανε τον Χριστό, ναι, δεν τον αναγνώρισαν. Αλλά μετά πήγε σε μοναστήρι. Ναι, μετά από ένα χρονικό διάστημα. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι οι μεταστροφές, οι αλλαγές αυτές υπάρχουν. Ναι, βέβαια. Οπότε δεν ξέρουμε ούτε υπάρχουν στερεότυπα να πω ότι αυτός είναι καλός, πάντα παραμένει κακός. Πρέπει σωστά η γνώση να μας βοηθήσει και να εισχωρήσει μέσα μας. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε μια πόλη της Έτωλο Ακαρνανίας, παλιότερα, όχι τώρα, δεν είναι τωρινό το γεγονός αυτό, έγινε ένας φόνος. Η αστυνομία συνέλαβε κάποιον που περνούσε από εκεί, τον ανέκρινε και θεώρησε το δικαστήριο ότι είναι ένοχος του φόνου. Ο άνθρωπος δεν είχε κάνει το φόνο και τον έκλεισαν φυλακή 20 χρόνια. Συνεχώς ούρλιαζε στη φυλακή και έλεγε «Δεν σκότωσα εγώ, δεν σκότωσα εγώ, δεν σκότωσα εγώ». Κάθε μέρα.
Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε στη φυλακή και κάποτε κάποιος ψυχοραγούσε σε ένα χωριό εκεί κοντά και ζήτησε να εξομολογηθεί. Πήγε ο ιερέας να τον εξομολογήσει και την ώρα που τον εξομολογούσε του λέει αυτός: θέλω να σε εξομολογήσω μια μεγάλη αμαρτία που έχω κάνει. Ξέρεις, εκείνος ο φόνος που είχε γίνει τότε δεν τον είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος που είναι στη φυλακή, τον είχα κάνει εγώ. Πήγαινε λοιπόν τώρα στη φυλακή και πες τους να τον βγάλουν. Λέει ο ιερέας: κοίταξε να δεις, από την εξομολόγηση υπάρχει το απόρριτο. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, διότι θα φανερώσω τι μου έχει πει ένας εξομολογούμενος και δεν επιτρέπεται. Αλλά μπορεί να κάνουμε το άλλο. Να έρθει η εισαγγελέα εδώ και να το φανερώσει μπροστά, να το πει αυτό που είπε σε μένα στον εισαγγελέα. Πράγματι, φέρνουν γρήγορα έναν εισαγγελέα, γιατί ο άνθρωπος ψυχοραγούσε, είπαμε, ήταν στα τελευταία του. Και του λέει: εγώ έκανα το φόνο, ήταν ο τάδε αυτό που σκότωσα κλπ. Του τα είπε όλα. Κάποιο γραμματέα εκεί τα έγραφε. Έβαλε και την υπογραφή του ο μελοθάνατος ότι πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έγινε μια συνοπτική άλλη δίκη και απαλλάσσεται ο κατηγορούμενος. Πάνε στη φυλακή. Εδώ έχουμε την έκπληξη, αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ κύριε Φουντουλάκη. Του λένε: κοίταξε να δεις, βρέθηκε ο Φωνιάς. Είσαι ελεύθερος. Μπορείς να φύγεις και να πας στο σπίτι σου. Λέει αυτός: δεν φεύγω. Θα μείνω στη φυλακή. Βρε καλέ μου, βρε κακέ μου. Πρέπει να φύγεις. Δεν γίνεται. Είναι απόφαση δικαστηρίου. Ναι. Όχι, λέει, δεν φεύγω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει. Εγώ εδώ γνώρισα τον Χριστό και έχω και 10 αδελφούς, λέει, που είμαστε μαζί, έχουν γίνει χριστιανοί. Διαβάζουμε μαζί το Ευαγγέλιο, προσευχόμαστε μαζί και περνάμε θαυμάσια. Δεν θέλω να στερηθώ αυτή την οικογένεια που έχω δημιουργήσει εδώ στη φυλακή. Λέει, κοίταξε, να δεις, πρέπει να φύγεις και λοιπά, και ξέρω εγώ και λοιπά. Και τελικά συμφωνήσανε να πηγαίνει και να βλέπει τους φίλους του όποτε ήθελε στη φυλακή και βγήκε. Ή στο καφενείο. Πάει στο καφενείο, του λένε στο καφενείο οι καλοθελητές, ας πούμε. Λέει, τώρα επειδή πέθανε αυτός που σου κατάστρεψε τη ζωή, πρέπει να σκοτώσει τα παιδιά του. Λέει αυτός: τι, να σκοτώσει τα παιδιά του? Καλά, λέει. Κάνει ένα τραπέζι, καλεί το χωριό, καλεί και τα παιδιά. Πάει στα παιδιά και τους λέει: ακούστε, παιδιά, τώρα που χάσατε τον πατέρα σας, εγώ είμαι ο πατέρας σας. Ό,τι θέλετε σε μένα, θα σας υιοθετήσω εγώ. Ό,τι θέλετε. Να μην με φοβάστε, να με εμπιστεύετε, να με εμπιστεύεστε και να γίνετε κι εσείς χριστιανοί. Θα σας κάνουμε χριστιανούς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, επίσκοπος Έτολο Ακαρνανίας, τον έχρισε ιερέα και πέθανε σαν ιερέας και μάλιστα πήγαινε από χωριό σε χωριό και εξομολογούσε τους ανθρώπους. Να λοιπόν ένα παράδειγμα ενός κακού ανθρώπου, που ίσως δεν ήταν και τόσο κακός εν πάση περιπτώσει, αλλά μέσα στη φυλακή άλλαξε νοοτροπία. Να και ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου αμετανόητου, ο οποίος στα τελευταία του μετανόησε. Θα μου πεις τώρα, στα τελευταία μετανόησε. Καλά έκανε που μετανόησε στα τελευταία του. Έπρεπε να μετανοήσει πριν και να κάνει αυτό που είχε κάνει και ο Γιάννης Αγιάννης, όταν έμαθε ότι πιάσανε κάποιον που του έμοιαζε και τον εδικάζανε για να τον εκλείσουν στα κάτεργα. Πήγε ο Γιάννης Αγιάννης εκεί, στο δικαστήριο, και ενώ ήταν ο δήμαρχος Μαγδαληνής μέχρι εκείνη την ώρα, είπε στο δικαστήριο ότι δεν είναι αυτός ο πραγματικός Γιάννης Αγιάννης, αλλά εγώ. Και μείναν όλοι εννοεί άγαλμα στο, μέσα στο κτίριο της φυλακής εκεί το. Συγγνώμη. Βεβαίως και Τζάκλι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη θυσιαστική δύναμη, ας πούμε, την έχει μόνο κάποιος ο οποίος πιστεύει στο Θεό και κάποιος ο οποίος ξέρει ότι δεν μπορεί να αδικήσει τον πλησίον. Άρα μιλήσατε και για την εμπιστοσύνη, Τζάκλι. Βεβαίως. Και ο Κύριος είπε το εξής: ό,τι θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, να κάνετε εσείς σε αυτούς αυτά. Βεβαίως, μιλήσατε την εμπιστοσύνη, γιατί ρωτάει κάποιος φίλος από ό,τι με ενημερών, κάτω από ποια θεώρηση εμείς σήμερα εδώ, σε την καινούργια αυτή εκπομπή, εξετάζουμε το καλό και το κακό ή το καλό και το κακό άνθρωπο. Κάτι που το παρουσιάζω επισταμένα και στα 5 βιβλία, με το οποίο μπορείτε να ρωτήσετε τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το εξετάζουμε, όπως είπατε και εσείς, μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις με τον συνάνθρωπο. Έτσι, με αυτό το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε, με την προσφορά, με την αγαπητική σχέση, μέσα από την αγαπητική σχέση. Λέμε πολλές φορές μέσα από την εκπομπή, όσοι θέλουν να έρθουν εδώ, να μεταδώσουν τις γνώσεις τους, να προβάλλουμε και ιδέες, σκέψεις. Γενικότερα, ήδη ξεκινήσαμε για να τσακλήσει μισό λεπτό μου και διάλειμμα, να προβάλλουμε και κάποιους ανθρώπους που έρχονται εδώ για να καλύψουν και τα πολλά έξοδα που έχουμε σε αυτήν την εκπομπή. Άρα λοιπόν, προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είπατε και εσείς νωρίτερα ότι μέσα από αυτή την κρίση, μέσα από όλο αυτό
που διανύουμε, βιώνουμε, δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να μάχεται και να παλεύει. Πρέπει να είμαστε ένα σώμα. Ναι, ένα σώμα, μια αλληλεγγύη, μια συνεργασία και ο ένας να προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο του άλλου. Και όχι μόνο τώρα, αυτό πρέπει να είναι διαχρονικό. Πείτε μια λέξη και οδεύουμε στο διάλειμμα της εκπομπής. Ότι ο άλλος είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να τον έχουμε σαν τον εαυτό μας. Αυτό είναι ένας χριστιανικός νόμος, τον οποίο τον απέδειξε ο Κύριος με πολύ έτσι, ενάργεια και δύναμη. Θα θυμάστε όταν ο Κλεόπας και ο άλλος μαθητής στους Εμαούς ήταν αναστατωμένοι, κάποιος λέει τους πλησίασε, και τους είπε γιατί είσαστε τόσο αναστατωμένοι, τι έχει γίνει και αυτό. Λέει είσαι ο μόνος που παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έχεις μάθει τι έχει γίνει. Λέει τι έχει γίνει. Πείτε αυτό είναι για πάμε στο διάλειμμα της κουμπίδας. Λέει το Χριστό, το Μεσσία, το δάσκαλό μας λέει που περιμέναμε λέει ότι είναι αυτός που θα σώσει το Ισραήλ, λέει τον έχουν σκοτώσει και είναι η τρίτη μέρα σήμερα λέει και δεν έχουμε σημάδι λέει τίποτα από αυτόν. Λέει, βλέπετε, λέει, είσαστε λέει βραδίνοες και δεν καταλαβαίνετε τις γραφές. Λέει γιατί, διότι οι γραφές δεν λένε λέει, ότι ο Μεσσίας πρέπει να πεθάνει και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Απληροφόρητοι ναι, είσαστε, δεν ξέρετε ας πούμε κλπ. Και δεν τον εγνώρισαν, αυτό είναι τώρα το σημείο μετά αυτό, θα το πούμε μετά. Κύριε θα το πούμε μετά. Το δεν τον εγνώρισαν γιατί ήταν εν εταίρα μορφή και γιατί ήταν εν εταίρα μορφή θα το πούμε μετά. Το πούμε μετά. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με το διάλειμμα και θα συνεχίσουμε το σημερινό μας θέμα, το καλό και το κακό στην εποχή μας. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15000. Μιλάμε για το καλό και το κακό και στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά σας. Αύριο το πρωί μπορείτε να δείτε σε επανάληψη την εκπομπή, την αγαπημένη σας εκπομπή. Μιλήσαμε για το καλό και το κακό άνθρωπο. Αυτό που πρέπει να δούμε και να σταθούμε για λίγο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει έναν απολογισμό αγαθών πράξεων κατά τη διάρκεια της ημέρας και στο τέλος, όταν διανύει το τέλος της ημέρας, να σκεφτόμαστε όλοι τις σχέσεις μας με τους φίλους μας, με τα οικεία μας πρόσωπα, με τα παιδιά μας, με τη γυναίκα μας, με τα πρόσωπα δηλαδή τα οποία έχουμε συνέχεια κοντά μας, τι ακριβώς κάναμε, πού φταίξαμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν νοείται άνθρωπος αν θεωρεί ότι όλα είναι τέλεια και δεν πρέπει ή δεν μπορεί να αλλάξει κάτι κατά τη διάρκεια της ζωής του. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά ο απολογισμός των ενεργειών μας, των πράξεών μας, των λαθών μας, μας βοηθάει να βελτιωθούμε, να αλλάξουμε, γιατί όπως λέει και ο μεγάλος δάσκαλος ο Σωκράτης, ο άνθρωπος δεν γεννιέται όντας κακός, αλλά η έλλειψη της γνώσης, μετά οι φιλόσοφοι, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, αυτό το έβαλαν και κάτι συνοδευτικό, δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει τις ορμές, τα ένστικτα, την ψυχική νόσο, άλλα πράγματα της ψυχής, ουσιαστικά για να εμποδίσουν, για να τα ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα και αυτά εμποδίσουν τον άνθρωπο να γίνει καλός, καλός άνθρωπος. Άρα ο κακός άνθρωπος δεν γεννιέται κατά του Σωκράτη, αλλά η γνώση, το εμείς εδώ φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται αυτή η εκπομπή και σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια, ότι η γνώση είναι η κορονίδα των αρετών. Η γνώση μπορεί να βελτιώσει και να καταλάβουμε, να συναισθανθούμε πράγματα και καταστάσεις. Πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, βλέπουμε και όλη την πολιτική έρευνα την οποία έχω κάνει, που αντικατοπτρίζεται
και αποκρυσταλώνεται και αποκωδικοποιείται στα βιβλία τα οποία έχω γράψει, τα οποία είναι αποτέλεσμα της διδακτορικής μου τριβής, των εργασιών μου, βιωματικών εμπειριών, ερωτημάτων του τηλεοπτικού κοινού, στα βιβλία Φύσης και Σιωπής των Πλοτίνο, μιλάω για τον Νεοπλατωνισμό. Επίσης, στο επόμενο βιβλίο βλέπουμε αρχαία φιλοσοφία, πατερική θεολογία, μεγάλο μετέωρο, μορφές του μεγάλου μετεώρου. Ουσιαστικά την επιβράβευση που δίνει ο χριστιανισμός στους μεγάλους φιλοσόφους, η ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καθώς και τις δικές σας απόψεις. Ακούτε τις απόψεις μας, ακούτε τις θέσεις μας, να δούμε τα άλλα ερωτήματα τα οποία εσείς θέλετε να μας κάνετε και να απαντήσουμε στα επόμενα ερωτήματα. Ναι, κύριε Τσακλή, λοιπόν, σας ακούμε. Να δούμε όμως και το κακό μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί, ναι, όπως είπαμε, υπάρχει και το εξωτερικό κακό, βέβαια, αλλά υπάρχει και το εσωτερικό κακό. Θα έλεγα πως τρία πράγματα είναι εκείνα τα οποία είναι εχθρικά και κακά προς τον άνθρωπο. Ο ένας είναι ο διάβολος. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το όν, γιατί λέγεται και ο Βοσφόρος και είναι κακό να πιστεύει κανείς, ή μάλλον είναι ατυχές να μην πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχει διάβολος. Διότι ο διάβολος αυτό θέλει ακριβώς. Να μην φανερώνεται και να δρά κρυφίως. Όταν δεν ξέρεις τον εχθρό σου, στον πόλεμο το καμουφλάζ, έτσι το κάνουν για να ευνηδιάσουν τον εχθρό. Έτσι ακριβώς κάνει και ο Σατανάς. Ευνηδιάζει τον εχθρό γιατί δεν ξέρει πώς πολεμάει. Υπάρχει ένας αόρατος πόλεμος αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Ένας αόρατος πόλεμος που εκδηλώνεται σε όλα τα όντα που υπάρχουν πάνω στη γη. Και έχουμε συμμάχους όπως το Θεό, τους Αγίους, την Παναγία, τους Αγγέλους κλπ. Αλλά έχουμε και εχθρούς. Και τρεις μεγάλοι εχθροί, κύριε Φουντουλάκη, είναι ο διάβολος, η υπερηφάνειά μας, ο εαυτός μας δηλαδή, και ο κόσμος, ο οποίος κόσμος είναι μακράν του Θεού ευρισκόμενος κόσμος. Όχι οι αδελφοί εν Χριστώ, αυτού δεν μπορούμε να τους πούμε εχθρούς μας, αλλά τον κόσμο αυτόν που βλέπουμε συνήθως, την πλειοψηφία των ανθρώπων που βλέπουμε να κινούνται γύρω μας. Ναι. Να αυτός ακούσουμε. Ο κόσμος που επανδρώνει τις τηλεοράσεις, αυτός ο κόσμος που βρίσκεται στα μετρό κλπ. Και ξέρω εγώ. Θα συνεχίσουμε και Ατζακλή, ναι, αλλά έχουμε μια... Να δούμε ποιος από τους τρεις μετά είναι ο χειρότερος. Βεβαίως. Ναι, βάλετε μια ανωτελεία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας σε τηλεφωνική επικοινωνία τον κύριο Καραμάριο, τον βουλευτή Δωδεκανήσου που διετέλεσε βουλευτής. Σε πολλές επιτροπές της Βουλής υπήρξε μέλος, πρόεδρος της Επιτροπής της Διαφάνειας της Βουλής, μέλος όμως πολλών συμβουλίων και μεγάλη κοπιώδη προσπάθεια για την διάδοση της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Και είναι χαρά και τιμή μας, γιατί εδώ σε αυτήν την εκπομπή περνάμε από όλα τα επαγγέλματα. Έχουμε ακούσει και η Ατζακλή, όλα τα επαγγέλματα και Βεβαίως. Θέλουμε να δούμε λίγο το καλό και το κακό και στον χώρο της πολιτικής. Ακούμε πράγματα, η εκπομπή αυτή δεν έχει έτσι, πολιτικό λόγο, έχει θεολογικό, φιλοσοφικό, ναι, κοινωνιολογικό λόγο, αλλά να ακούσουμε λιγάκι ένα στίγμα ενός έντιμου ανθρώπου, όλοι το λένε αυτό τον κύριο Καραμάριο. Κύριε Βουλευτά, σας καλησπερίζουμε από την Αθήνα. Καλησπέρα σας και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω. Και να... χαρά μου που μιλάω μαζί σας. Να είστε καλά. Και φυσικά και στους ακροατές σας που είναι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι μας παρακολουθείτε. Έχω και εγώ ερευνήσει όλα αυτά τα θέματα, όντας καθηγητής και προσπαθώ μέσα από το ιερό βωμό της παιδείας να μεταλαμπαδέψω ιδέες, αλλά επειδή ξέρω τις ανησυχίες σας, τις αγωνίες σας, όλα αυτά τα χρόνια που είστε βουλευτής, που είστε μέλος επιτροπών διαδόσεως Ορθοδοξίας, θέλαμε να μας πείτε λίγο τις προσπάθειές σας και πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση μέσα από την θεώρηση του καλού και του κακού. Θα ήθελα να ξεκινήσω, αγαπητός κύριε Φουντουλάκη, με το εξής. Όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμικής Διαφάνειας, μια από τις επισκέψεις μου ήταν και εκείνη που έκανα στην ΕΡΤ. Ναι. Την επίσημη ραδιοφωνία. Βεβαίως. Και είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο τότε και η πρώτη μου δουλειά που του είπα ήταν το εξής. Ξέρετε, του λέω ότι συνταγματικά είστε υποχρεωμένοι με διατάξει συντάγματος να διαπαιδαγωγείτε στην παιδεία μας και να έχετε ειδικές εκπομπές για την παιδεία. Πολύ σημαντικό. Και που κάνετε και η απάντηση, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο. Δηλαδή έκανα μια επίσκεψη για να του πω ότι τέλος η κρατική τηλεόραση τουλάχιστον, γιατί δεν μπορεί να το αξιώσουμε από τις ιδιωτικές τηλεοράσεις, έχουν τα δικά του προγράμματα, ναι, σωστά, τα δικά του συμφέροντα, αλλά η κρατική τηλεόραση είναι υποχρεωμένη να εκτελεί τη στάση στις διατάξεις του συντάγματος. Και μία από τις μεγάλες διατάξεις του συντάγματος είναι αυτή που επιτάσσει ότι η ραδιοφωνία έχει αποκλειστικό σκοπό
τη διαπαραγωγή σε τομέα μας. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα έκτοτε και γι' αυτό ξεκινάω με αυτό το θέμα. Και φυσικά θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα είπατε για τους τίτλους. Ναι, βεβαίως. Να είστε καλά. Να σας πω ότι κουράστηκα πάρα πολύ και χαλάλη τον κόπο μου για την πατρίδα μας, για την πολλές επιδιώξεις τις οποίες προσπάθησα να κάνω. Και γενικά, σαν μέλος της Επιτροπής Ορθοδοξίας του 1992, που είχα την τιμή να συμμετέχω, μπορώ να σας πω ότι μια μεγάλη ομάδα βουλευτών είχαν οριστεί σε ομάδες και κάναμε πολλές επισκέψεις. Μια ειδική μου επίσκεψη με τρεις άλλους βουλευτές ήταν η επίσκεψη στη Ρωσία. Ναι. Που εκεί πραγματικά ήμουν κατάπληκτος από τις, όπως ξέρετε, υπάρχουν 50 εκατομμύρια χριστιανοί Ορθόδοξοι. Βέβαια, βέβαια. Οι εκκλησίες και εκείνη η μονή του Ζαγκόσκι, που είναι καταπληκτική εκκλησία μοναστήρι, με πολλές αγιογραφίες, χρυσά, πλούτο μεγάλο, και μπορώ να σας πω ότι και 750 μαθητές θρησκευόμενους, οι οποίοι θέλαν να γίνουν θεολόγοι. Ειδικά η συνάντηση μας εκείνη ήταν με την αντίστοιχη Επιτροπή της Ορθοδοξίας της Ρωσικής Βουλής, η οποία πράγματι προς τιμήν του στην εποχή εκείνη είχα μια 14η Επιτροπή. Έκανα μια μεγάλη συνάντηση στην Βουλή, ήταν μάλιστα μόλις οι μέρες εκείνες που είχε καταρρεύσει ο κομμουνισμός και ήταν πάρα πολύ υποπτή περίοδος. Ναι, ήταν δύσκολη τότε. Κάναμε όμως τη δουλειά μας με μια εβδομάδα, τη σκεπτόμενο τον Πατριάρχη, ο οποίος ήταν τότε ο Αλέξιος με τεράστια εξουσία, μπορώ να σας πω 7 φορές σαν τον Πούτιν, με τεράστια δύναμη. Και έμεινα κατάπληκτος από τις Ορθοδοξίες μας και ειδικά μέσα στο Κρεμλίνο, αν έχετε πάει. Οι εκκλησίες που υπάρχουν είναι αυτόπιες, δεν προσπάθησε, δεν ετόλμησε ούτε ο ίδιος ο Στάλιν να συλλήσει τους ναούς της εκκλησίας μας και τους ναούς και τους τάφους των αυτοκρατόρων που υπήρχαν. Ναι. Αυτή ήταν μια από την επίσκεψη της Ορθοδοξίας, διότι η μεγάλη μας επιτροπή ήταν η επίσκεψη σε όλα τα πατριαρχία με ένα αποκλειστικό στόχο, και θα ήθελα οτιδήποτε να με ρωτήσετε, ναι, βεβαίως, να συντονίσουμε τον ελληνισμό. Αυτό προσπαθούμε, κύριε Καραμάλη. Που είναι μια μεγάλη, τεράστια δύναμη. Αυτό προσπαθούμε. Θέλει μια ερώτηση, μισό του κύριε Τσακλή. Κύριε Καραμάρη, θέλει, κύριε Βουλευτά, θέλει ο κύριος Τσακλής, ο γιατρός που συνεργάζεται εδώ της εκπομπής, να σας κάνει μια ερώτηση. Μ' ακούτε, κύριε Καραμάρη? Βεβαίως, κύριε Βουλευτά μου. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να συμμετάχετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς σας εδέχτηκαν οι Ρώσοι, πώς δέχονται οι Ρώσοι, πώς οι Ρώσοι διάκυνται απέναντι στους Έλληνες? Τους αγαπάνε, τους αγκαλιάζουν, πώς τους βλέπουν? Πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω, επειδή ήταν δύο μέρες μετά την κατάβρεση του κομμουνισμού και η Βουλή δεν λειτουργούσε, ήταν σε αγράφεια. Η μόνη επιτροπή που ήρθε τότε ήταν η αντίστοιχη της Ορθοδοξίας της δικής μας, όπως σας είπα, με 14η επιτροπή, με επικεφαλής έναν ορθόδοξο ιερέα, ο οποίος έγινε στη συνέχεια βουλευτής και έγινε πρόεδρος της Επιτροπής. Όπου πηγαίναμε, μας υποδεχόταν με τον καλύτερο τρόπο, όλες τις αρχές που πήγαμε. Ειδικά διότι, όπως σας είπα, υπάρχουν 50 εκατομμύρια ορθόδοξοι, 7 εκατομμύρια είναι μουσουλμάνοι και οι υπόλοιποι νάβοι, στα 150 εκατομμύρια του συλλογικού πληθυσμού της Ρωσίας. Μάλιστα. Άρα ήταν μια εντυπωσιακή επίσκεψη και μπορώ να σας πω ότι η δουλειά που κάναμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και στη συνέχεια στην Επιτροπή, στην Βουλή των Ελλήνων, με μια ειδική αναφορά που έκανα οι συντάκτες, τις οποίες ήμουν εγώ πρωταγωνιστής, σαν ο πρώτος στην Επιτροπή, κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά για να συντονίσουμε και να ενεργοποιήσουμε όλο τον ορθόδοξο ελληνισμό και χριστιανικό κόσμο, η οποία, όπως σας είπα πρωτήτερα, μια τεράστια δύναμη που μπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην πατρίδα μας. Τώρα που σήμερα, με την κατάσταση αυτή που διέρχεται, η χώρα μας είναι πάρα πολύ αναγκαία. Λέμε, κύριε Καραμάρη, το εξής, και θα σας έχουμε και κοντά μας, και ξέρω ότι έχετε βεβαρημένο πρόγραμμα, όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί σας εκτιμάμε και το είπαμε και αυτό είναι αληθινά τα αισθήματα. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που πρέπει να δούμε, και θέλω να μας πείτε έναν επίλογο, τι πρέπει να κάνει σήμερα και τι συμβουλεύετε τους τηλεθεατές μας, να
τι πρέπει να κάνουν για να δούμε πώς μπορούμε να όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να διαδώσουμε ελληνισμό, να διαδώσουμε την Ορθοδοξία και στην Ελλάδα και στη Ρωσία, όπως είπατε, και σε άλλες χώρες. Γιατί όλοι μαζί νομίζω ότι έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αγαπητέ μου, μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά, γιατί πήγα σε πάρα άλλες πολλές χώρες, πάλι επιτροπές. Μία από τις πολλές χώρες ήταν το Μαρόκο. Και μπορώ να σας πω ότι η Καζαμπλάνκα, που είναι 5 εκατομμύρια πληθυσμό, νομίζω περίπου τεράστια πόλη, υπάρχει μια ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, προσέξτε, με 100 μέλη. Τόσοι έχουν μείνει, είναι παλιοί φαράδες, Συμιακοί και Μυτιλίνη Λέσβοι, και παρά αυτά 100 άνθρωποι έχουν μια ωραία εκκλησία με παπά, ο οποίος είναι Ρώσος παπάς, και λειτουργούν την εκκλησία τακτικά, με αποτέλεσμα όταν πήγαμε να μας βελτιστούν με την καλύτερη συμπεριφορά. Και εκείνο που μας ζητήσαν ήταν στήστε μας βιβλία, βιβλία, βιβλία. Θέλω λοιπόν να πω, στο Johannesburg, στην Πρετόρια, στην Cape Town που πήγα στις ελληνικές εκκλησίες και στις ελληνικές κοινότητες, υπάρχει ο ελληνισμός γεμάτος, προστρέχουν αμέσως στις εκδηλώσεις αυτές, διότι θέλουν να νιώθουν την Ελλάδα και την Ορθοδοξία από κοντά. Να είσαι καλά. Το που έχω να πω σήμερα είναι εδώ το εξής. Είναι αμαρτία αυτή την τεράστια δύναμη που έχει η Ορθοδοξία να μην την εκμεταλλευτούν. Γι' αυτό και αυτές τις σκέψεις μας δεν ήταν μόνο τις σκέψεις που κάναμε σε όλα τα Πατριαρχία, που προσπαθήσαμε τότε υπό τον Δημήτριο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να κάνουμε μια νέα άλλη σύνοδο μεγάλη της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς, όπως μας είπε τότε ο Μακαριότατος και ο Μακαρίτης, ο Πατριάρχης, δεν μπορούσε να γίνει, διότι ένιωθε σαν ένα πουλί φυλακισμένο στην Ορθοδοξία εκεί. Όπως ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως να κάνει οτιδήποτε, αφού είναι Τούρκος ή Τούρκος. Να είστε καλά. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα και οι επισκέψεις μας συνεχίστηκαν στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο Άγιο Όρος. Ναι. Όλες αυτές τις εκκλησίες και στην μια μεγάλη, πολύ μεγάλη, κάναμε ένα γλωσσόδοξο συνέδριο στη Χαλκιδική το 1993. Όλες οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και οι σχέσεις τους με την Ορθοδοξία. Αυτός ήταν ο τίτλος του συνεδρίου που κάναμε. Να είστε καλά. Και εκεί μαζευτήκαμε όλοι και νομίζω ότι αυτό το έργο που επιτελείτε εσείς μέσα από το κανάλι και ειδικά και οι δυο σας που είστε αξιόλογοι άνθρωποι, να συνεχίσετε και να είστε βέβαιοι ότι να είστε καλά. Δεν θα λύσει η Ορθοδοξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ ιδιαίτερα και καλές γιορτές έχω. Να είστε καλά, βεβαίως θα ειδωθούμε και να έρθει και από το στούντιο, γιατί ο λόγος σας έχει. Καλά. Έχει, νύχτα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να καλή δύναμη. Πολύ. Συνεχίζουμε. Ναι. Βάλαμε μια νότα στην εκπομπή για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται. Ναι. Και γιατί δεν είναι όλοι οι πολιτικοί όπως πολλές φορές. Ο κ. Καραμάλιος είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι το Δεκανήσου, είναι στη Ρόδο. Και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και αυτό είναι προς έπαινος. Ναι, ασφαλώς. Λέγατε λοιπόν κάτι πριν την. Αυτές οι προσπάθειες λείπουν και πρέπει. Και αυτό πρέπει να ακουστούν, κυρία Τζακλή. Εμείς λέμε ότι ό,τι καλό είναι εδώ το βγάζουμε. Ό,τι είναι καλό για την Ορθοδοξία. Θα το κατακρίνουμε. Ναι, σας ακούμε, παρακαλώ. Λέγαμε ότι έχουμε τρεις εχθρούς. Ο ένας είναι η υπερηφάνεια, ο εαυτός μας. Ο άλλος είναι ο κόσμος, ο μακράν του Θεού κόσμος. Και ο τρίτος είναι ο διάβολος. Έχουμε λοιπόν ένα τριμέτωπο αγώνα. Ποιος λέτε, κύριε Φιντουλάκη, ότι είναι ο χειρότερος εχθρός μας από αυτούς τους τρεις? Ποιος λέτε? Ο ίδιος εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Διότι τον έχουμε συνεχώς, μας πολεμάει αδιαλείπτως και συνεχώς με τις στραβές ιδέες του και με πολλά άλλα. Και έτσι ο μεγαλύτερος λοιπόν εχθρός, αλλά και ο πιο ευκολοχείριστος είναι αυτός. Γιατί τον έχουμε πάντα μαζί μας, τον εαυτό μας, αγαπητοί φίλοι, και μπορούμε πάντοτε να τον διευθετήσουμε με μια ανώτερη ηθική, με μια ανώτερη συμβουλευτική κατάσταση και να τον βελτιώσουμε. Αυτός είναι και ο αγώνας του χριστιανού, να συνεχώς να ανεβαίνει σε υψηλότερα επίπεδα. Να καταλαβαίνει πού βρίσκεται, γι' αυτό και ο Χριστός τους είπε να αγρυπνείτε. Να είστε άγρυπνοι. Και να ξέρουμε αυτό που είπε ο κύριος Φουντάκης προηγουμένως, ότι με άλλα λόγια, αλλά θα το πω εγώ διαφορετικά, ο Θεός μας είναι ο πλησίον μας, ο αδερφός μας. Αφού τον Θεό δεν μπορούμε να τον δούμε με τα γήινα μάτια μας, ο Θεός έδωσε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Άρα λοιπόν για μας, ο Θεός μας είναι ο συνάνθρωπός μας. Βεβαίως η πρώτη αγάπη πρέπει να απευθύνεται στο Θεό.
αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει το μερίδιο της αγάπης του. Γι' αυτό λέει να αγαπάς το Θεό σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας σου και το συνάνθρωπό σου, τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου. Δεν ζητάνε τον αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου. Το Θεό όμως ζητάνε περισσότερο από τον εαυτό σου, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Διότι ο Θεός είναι η πηγή όλων των αγαθών. Και εκείνοι που λένε ότι εγώ έχω το σώμα και το κάνω ό,τι θέλω, είναι νυχθωμένοι. Διότι πού το βρήκες εσύ αυτό το σώμα, αν δεν σου δίνει ο Θεός, αν δεν σου δίνει ο Θεός στους γονείς σου και τους γονείς σου δεν τους είχε φτιάξει τους προγόνους σου ο Θεός, δεν θα έχεις το σώμα. Άρα είμαστε όχι συγκάτοικοι με τον Θεό, θα το έλεγα αλλιώς. Συγκυρίαρχοι στο σώμα μας με τον Θεό. Πρέπει να σεβόμαστε και τη γνώμη του Θεού όσον αφορά τον άνθρωπο. Γι' αυτό και η αυτοκτονία, κύριε Φουντουλάκη, είναι απεχθής για τον Θεό, διότι δίχως να ρωτήσουμε τον Θεό, τι κάνουμε. Παίρνουμε την πρωτοβουλία να σκοτώσουμε έναν άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο, τον εαυτό μας. Βεβαίως, στο θέμα αυτό υπάρχουν, για να το συζητήσουμε καμιά άλλη φορά, δεν είναι. Βεβαίως. Βάλουμε τώρα. Υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά. Αν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι κάνει, ο άνθρωπος είναι τρελός και έχει βγει προς εαυτού κλπ. Βεβαίως, παίζει και αυτό ρόλο. Και αυτό ρόλο. Επομένως, αυτοί οι τρεις εχθροί μας, έτσι, είναι το κακό που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Είναι ο κακός εαυτός μας, η υπερηφάνεια, η οποία είναι αρρώστια του διαβόλου, γιατί η υπερηφάνεια έριξε το διάβολο από εκεί. Πώς άρχισε ο διάβολος, όταν είδε ότι ήταν καλύτερος από όλους τους άλλους, ναι. Όταν είδε ότι οι άλλοι τον υπακούνε σαν αρχηγό. Ναι, ναι, ναι. Αλαζονία του. Από την αλαζονία του θέλησε να βάλει το θρόνο του ψηλότερο από το θρόνο του Θεού. Και τότε ήρθε η καταστροφή και του διαβόλου, αλλά αργότερα στον παράδεισο ήρθε και η καταστροφή του ανθρώπου, ο οποίος εμπιστεύτηκε περισσότερο το διάβολο παρά το Θεό. Βεβαίως. Όχι, λέω για το Ευαγγέλιο να ακούσουμε. Να ακούσουμε το Ευαγγέλιο, ναι. Ναι. Τη εισηγήση του διαβόλου ήρθε ο θάνατος στον κόσμο, μας λέει ένας θεολόγος. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το κεφάλαιο του Ευαγγελίου που θα αναλύσουμε σήμερα. Έτσι, στο... Το κεφάλαιο του Ευαγγελίου είναι τη περασμένη Κυριακή, όπως κάνουμε πάντα. Αφήνουμε σε μερικές ημέρες και βέβαια, το κάνουμε. Βέβαια, προηγούμενη Κυριακή. Ναι, προηγούμενη Κυριακή. Είναι η θεραπεία του παραλυτικού τη Καπερναού. Ναι. Είναι το στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει καλά. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 2 και στο στίχο 1 έως 12. Ναι. Και ύστερα από λίγο μπήκε ο Ιησούς πάλι στην Καπερναούμ και ακούστηκε ότι θα πάει σε κάποια οικία, σε κάποιο σπίτι. Και αμέσως εμαζεύτηκαν πολλοί, ώστε δεν χωρούσε ούτε κοντά στη θύρα, στην πόρτα του σπιτιού. Και τους εδίδασκε το Λόγο του Θεού. Ας το κρατήσουμε αυτό, να δούμε πόσο μεγάλη αξία έχει ο Λόγος του Θεού, διότι ο Λόγος του Θεού είναι το μόνο που δεν αλλάζει, ενώ η επιστήμη, ξέρουμε, αλλάζει θεωρίες, ο Λόγος του Θεού δεν αλλάζει ποτέ. Ναι. Και έρχονται προς αυτόν κάποιοι, φέρνοντας ένα παράλυτο, σε ένα κρεβάτι που τον κρατούσαν τέσσερις άνθρωποι. Τέσσερις φίλοι του, τέσσερις συγγενείς του, δεν ξέρουμε. Και καθώς δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, ξεσκέπασαν κάποια κεραμίδια από τη σκεπή, εκεί που ήταν ο Κύριος, και κατέβασαν το κρεβάτι στο οποίο ήταν εξαπλωμένος ο παράλυτος άνθρωπος. Πιθανόν τα κεραμίδια τότε να ήταν με πέτρες, όπως τα βάζανε. Βγάλαν τις πέτρες και τα κεραμίδια και κατεβάσαν τον άνθρωπο μπροστά στον Χριστό. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη τους, λέει στον παραλυτικό, «Τέκνον, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Ήσαν δε μερικοί από τους γραμματείς εκεί, οι οποίοι διαλογίζονται μέσα στις διάνοιές τους, στο μυαλό τους, στις καρδιές τους, λέει το κείμενο, αλλά εννοεί το εσωτερικό τους. Γιατί ο άνθρωπος αυτός μιλάει έτσι βλάστημα, ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός. Λοιπόν, εδώ, κύριε Φουντουλάκη, έφτασαν στην πηγή. Είδαν ότι είναι θεϊκή η ενέργεια αυτή του να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά δεν είναι πια νερό. Έτσι. Αντί για να πούνε, άρα αφού συγχωρεί αμαρτίες και αφού κάνει αυτό που κάνει, θα τον σηκώσει σε λίγο, άρα είναι Θεός, έμειναν εκεί στην υπερηφάνειά του. Γι' αυτό είπαμε ότι η υπερηφάνεια είναι το χειρότερο. Θα σου λέει τώρα, εμείς είμαστε σπουδαγμένοι, εμείς είμαστε οι άνθρωποι του Ισραήλ. Ήρθε εδώ πέρα ένας να πούμε και μας λέει τώρα ότι είναι ανώτερος από εμάς. Ο εγωισμός, έτσι. Εάν δεν είχαν εγωισμό, θα είχαν δει την υπεροχή του Χριστού. Ναι. Αμέσως αντελήφθη υπερφυσικός ο Χριστός όμως. Με το θεϊκό του πνεύμα, ότι έτσι διαλογίζονται αυτοί οι άνθρωποι, και τι τους είπε. Γιατί κυκλοφορείτε μέσα στις διάνοιές σας αυτά τα πράγματα, αυτή τη σκέψη. Τι είναι ευκολότερο, τους λέει, να πω στον παραλυτικό. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Ή να του πω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Που είναι η συνέπεια της συγχωρήσεως των αμαρτιών. Ναι. Δηλαδή για τα δύο φτάνουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Ότι έχω τη δύναμη και να συγχωρήσω αμαρτίες και να σας αποδείξω ότι είναι συγχωρημένες. Ότι είναι συγχωρημένες. Γιατί. Αν πάρει το κρεβάτι και περπατήσει, είπα να πει συγχωρέθηκαν και οι αμαρτίες του. Ναι. Για να δείτε, του λέει, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες επί της γης, λέει στον παράλυτο. Σε σένα μιλάω τώρα. Σήκω,
Πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και ο Τεθαύματος πραγματικά σηκώθηκε αμέσως εκείνη τη στιγμή ο παράλυτος και αφού πήρε το κρεβάτι του, βγήκε έξω εναντίον πάντων, λέει. Είχε τόση δύναμη αποκτήσει το σώμα του, που στην πίεση εκείνη, την ασφυκτική πίεση που είχαν οι άνθρωποι εκεί μέσα, γιατί ήταν στριμωγμένοι, δεν έπεφτε καρφίτσα εκεί για να ακούσουν τον Χριστό, με τέτοιο ζήλο είχαν πάει, έτσι. Πήγε κόντρα σε όλους αυτούς και έφυγε για το σπίτι του, μπροστά σε εκείνους οι οποίοι περίμεναν εκεί, ώστε όλοι να τον δουν και να δοξάζουν τον Θεό. Και έλεγαν, ποτέ ως τώρα δεν είδαμε τέτοιο πράγμα. Ένα παράλυτο άνθρωπο με μία προσταγή να γίνεται καλά και να φεύγει περπατώντας και με τόση δύναμη στο σώμα του. Έχουμε και μια άλλη θεραπεία του παραλύτου, αν θυμάστε, στην πηγή του Σιλουάμ, στην κολυμπήθρα του Σιλουάμ. Εκεί που αυτός είχε 38 χρόνια να μπει μες στο νερό, επειδή δεν είχε άνθρωπο να τον πάρει. Δεν είχε άνθρωπο, ναι. Και είναι τα νοήματα, γιατί έχουμε ένα δίλεπτο. Τα νοήματα, ναι, είναι αρκετά. Πρώτα απ' όλα, να εκθιάσουμε την πίστη αυτών των τεσσάρων ανθρώπων και του πέμπτου ανθρώπου, ο οποίος ήταν ο παραλυτικός, και το ζήλο τους για να οπωσδήποτε να φτάσουν τον Χριστό με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή, αφού ξεσκέπασαν τη σκεπή, έδειξαν ότι είχαν φοβερό ζήλο, έπρεπε να πάνε. Δεν ορωδούσαν μπροστά από κανένα εμπόδιο. Μέχρι και στη σκεπή σκέφτηκαν να ανέβουν, έτσι, και να κατεβάσουν από την πίστη τους και την, πώς να πει κανείς, την πεποίθησή τους ότι ο Χριστός θα τους δεχόταν. Έστω και πάνω από τα κεραμίδια θα τους δεχόταν να κάνει αυτό που θέλουν. Άρα η πίστη λοιπόν και η αγάπη μαζί που είχαν για αυτόν τον άνθρωπο νίκησε, έτσι, νίκησε. Η αγάπη των φίλων, η συγκινητική αυτή, είναι και ευρηματική, κύριε Φουντουλάκη. Ναι, η αγάπη είναι ευρηματική. Με το να αγαπάς κάποιον, βρίσκεις και τον τρόπο να τον βοηθήσεις. Είναι ευρηματική η αγάπη. Μεγάλο πράγμα αυτό. Ενώ το μίσος τι ευρηματικότητα να έχει. Ναι. Μόνο κακό θέλει να κάνει. Πείτε άλλη μια λέξη για να κλείσουμε. Ναι. Η πίστη σε κάνει λοιπόν ευρηματικό και η αγάπη συμπληρώνει. Οι Φαρισαίοι δεν συγκινήθηκαν από το θαύμα, όπως ο λαός, αλλά τυφλωμένοι από την αλαζονία τους επέκριναν τον Χριστό. Ενώ ο λαός τον αποθέωσε, συγκινήθηκε, είπε ότι δεν ξανά έγιναν ποτέ τέτοια πράγματα. Οι Φαρισαίοι δεν συγκινήθηκαν, αλλά προσπάθησαν να συκοφαντήσουν τις ενέργειες του Θεού. Και τέταρτο είναι. Ναι. Αυτή η προθυμία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ να γεμίσουν ασφιχτικά το σπίτι σας κάνει εντύπωση. Δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα. Αυτό μου θυμίζει εμένα τον ναό της Αναστάσεως το Σάββατο, όπου μαζεύονται τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν πέφτει ούτε καρφίτσα για να δουν το Άγιο Φως. Να είστε καλά, κύριε Τζακλή, το ξέρω, δεν τελειώνουν ποτέ αυτά τα θέματα. Παράλληλα, βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής, και έχουμε μισό λεπτό με ενημερώνουν, πρέπει να κλείσουμε. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με το χρόνο, με την πορεία του χρόνου, με την αξιοποίηση του χρόνου, με τις κλίσεις, τα τάλαντα, ό,τι έχουμε σαν άνθρωποι. Τα παρουσιάζω και σε αυτό το βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, με την φύση και αισιοποίηση των Πλοτίνο. Για την ένα λογοτεχνικό βιβλίο, αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία, σχέσεις των δύο αυτών κόσμων. Από όλα αυτά τα βιβλία, από την ιστορία της φιλοσοφίας, από τα πατρικά κείμενα, αντλούμε σε κάθε εκπομπή θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας και την ιστορία του έθνους μας, του τόπου μας. Και για όλα αυτά τα βιβλία, για την δραστηριότητα του κ. Ατζακλή που έχει ραδιοφωνική παραγωγή, για τα έργα του, για τα DVD του, όλα αυτά μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αφήστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Από τον κύριο Ατζακλή και από μένα, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το πρωί θα το δείτε την εκπομπή σε επανάληψη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Καλώς βράδυ.